η έκθεση «Ουρανός και Γη» φέρνει στην Εθνική Πινακοθήκη της Ουάσιγκτον την τέχνη του Βυζαντίου, από τον 4ο μέχρι τον 15ο αιώνα. Αυτή η έκθεση είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός, θα έλεγα ξεχωριστό. Μιλάμε περίπου για 180 εκθέματα, από τα οποία τα 100 περνάνε για πρώτη φορά τα ελληνικά σύνορα και βγαίνουν στο εξωτερικό. Είναι αρχαιότητες της Βυζαντινής περίοδου που δείχνουν το στοιχείο που αφορά το θρησκεύεστε, αλλά και τον αστικό βίο στο Βυζάντιο. Η έκθεση πραγματοποιείται με τη συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού της Ελλάδας, του Μουσείου Μπενάκη και 13 άλλων ελληνικών μουσείων. Ήδη μέσα σε ένα μήνα, εδώ στη Ουάσιγκτον, 30.000 άτομα επισκέφτηκαν την έκθεση. Byzantine art was very important for the art of for European painting, particularly art of the late Gothic and early Renaissance periods. Η βυζαντινή τέχνη είναι άγνωστη στην Αμερική. Πολλοί Αμερικανοί πιστεύουν ότι μετά την πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας επικράτησε μια άκαρπη περίοδος, ένας μεσαίωνας, χωρίς σημαντικό καλλιτεχνικό έργο μέχρι την εμφάνιση της Αναγέννησης. Η έκθεση «Ουρανός και Γη» καταρρύπτει αυτά τα πιστεύω. Panel painting in the West declines in the Middle Ages, but knowledge of how to mix and blend pigments, to model figures, to give them a sense of volume, lives on in Byzantium. Η έκθεση είναι μικρή αλλά περιεκτική, με μερικά πολύ σημαντικά έργα, όπως η μαρμάρινη κεφαλή της Αφροδίτης, έργο του 1ου αιώνα από την Ακρόπολη που σηματοδοτεί το πέρασμα από τον παγανισμό στο χριστιανισμό. Μία εικόνα διπλής όψεως από την Καστοριά. Από τη μία πλευρά εμφανίζεται η Παναγιά η Οδηγήτρια και από την άλλη ο Ιησούς Εσταυρωμένος. Η εικόνα είναι γνωστή ως η θλίψη του Θεανθρώπου που αργότερα ενέπνευσε τον Χέντελ στο ορατόριο Μεσσίας. Η Σούζαν Άρενσπεργκ ταξίδεψε σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και γύρισε ένα ντοκιμαντέρ για τις εκκλησίες, για να γνωρίσει το αμερικανικό κοινό την αρχιτεκτονική του Βυζαντινού Ναού. Walking into a Byzantine church is really an extraordinary experience. The often the exteriors of the church are quite humble, which does not prepare you really for the beauty within. So it's quite dazzling. Αυτή την αίσθηση προσπάθησαν να πετύχουν οι σχεδιαστές της έκθεσης στην αίθουσα της Εθνικής Πινακοθήκης, αναπαράγοντας το εσωτερικό του Οσίου Λουκά. Η έκθεση επικεντρώνεται σε αντικείμενα καθημερινής χρήσης, σπάνια κοσμήματα, μια μεγάλη συλλογή χρυσών νομισμάτων. Η τέχνη του Βυζαντίου έχει γοητέψει τους κριτικούς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η εφημερίδα New York Times την χαρακτήρισε αφοπλιστικά εντυπωσιακή. Η Washington Post θα ήθελε περισσότερα εκθέματα στην έκθεση για να γίνει η τέχνη του Βυζαντίου πιο προσιτή σε ένα δυτικό κοινό. Ενώ το περιοδικό Τέχνης Απόλλων τη χαρακτηρίζει έκθεση ορόσημο, που ενώνει την αρχαιοελληνική παράδοση με την Αναγέννηση. Μετά τη Ουάσιγκτον, η έκθεση «Ουρανός και Γη» πρόκειται να μεταφερθεί στο Μουσείο Getty στο Λος Άντζελες. Ζωή Λεουδάκη, Voice of America, Washington.